Γεια σου, Μάρκο. Γεια σου, Μέρη. Βοήθησε με λίγο, ενθάρρυνση ή ανταμοιβή? Ωραία ερώτηση. Θα σου πω ενθάρρυνση. Ξέρω ότι πολλές φορές η ανταμοιβή ακούγεται πιο δελεαστική. Βλέπεις παιχνιδάκια, γλυκάκια, τα θέλουν τα παιδιά μας αυτά. Ωστόσο, καμιά φορά αυτού του είδους οι ανταμοιβές τους στερούν την απόλαυση που έχει η προσπάθεια του να φτάσουν το στόχο τους. Γι' αυτό λοιπόν σου λέω με βεβαιότητα ενθάρρυνση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και οι ανταμοιβές δεν είναι ποτέ χρήσιμες. Απλώς πρέπει εμείς οι ενήλικες να τις χρησιμοποιούμε στρατηγικά. Για παράδειγμα, μία πολύ καλή περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε ανταμοιβή, δηλαδή ουσιαστική υλική επιβράβευση, είναι κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του παιδιού μας στη διαδικασία της τουαλέτας. Εκεί η ανταμοιβή θα λειτουργήσει άψογα. Όμως, αν θέλουμε να μάθουμε στο παιδί μας μία αξία, π.χ. το πόσο είναι να διαβάζει ή πόσο ωραίο είναι να προσπαθεί για να καταφέρει κάτι που το θέλει πολύ, κάτι δηλαδή που θέλουμε το παιδί μας να το έχει μαζί του για χρόνια και χρόνια, τότε επιλέγουμε την ενθάρρυνση. Και αυτό γιατί ακριβώς έχουμε ως στόχο μας το παιδί να αισθανθεί ότι το στηρίζουμε, προκειμένου να μπορέσει να καταφέρει κάτι. Όχι ότι του δίνουμε π.χ. ένα παιχνίδι και άρα περιμένουμε να το κάνει λόγω του επένου που θα πάρει. Συγκεκριμένα λοιπόν, όπως αναφέρουν και οι έρευνές μας, το να παρέχουμε μία ανταμοιβή σε ένα παιδί για μία συμπεριφορά, παραδείγματος χάρη το διάβασμα, είναι σαν να του λέμε με το δικό μας τρόπο ότι ξέρεις κάτι, αυτή η συμπεριφορά που σου ζητάω να κάνεις, πράγματι δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Αυτό όμως που θα τα βοηθήσει πραγματικά να κατανοήσουν ότι μία συμπεριφορά είναι όντως ευχάριστη, είναι η ενθάρρυνση. Και θα μου πείτε τώρα εσείς, τι είναι η ενθάρρυνση, Μέρη? Λοιπόν, η ενθάρρυνση είναι όταν μπορούμε να εστιάσουμε στις καλές ποιότητες του παιδιού μας. Π.χ. στο ότι είναι δημιουργικό, ή στο ότι προσπαθεί πολύ, ή στο ότι δεν τα παρατάει εύκολα. Ούτως ώστε το παιδί μας να ξεκινήσει να αναπτύσσει εμπιστοσύνη προς τις ικανότητές του. Φράσεις που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι το «μπράβο σου», «τα κατάφερες πολύ όμορφα σήμερα» ή «μου άρεσε ο τρόπος που διαχειρίστηκες αυτό και αυτό το ζήτημα» ή «τι ωραία προσπάθεια η σημερινή, είμαι σίγουρος ή σίγουρη ότι αύριο θα πάει ακόμα καλύτερα, είμαι πολύ περήφανος και υπερήφανη για σένα που δεν παρατάς τους στόχους σου». Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τα παιδιά να κατανοήσουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν δικές τους ποιότητες προκειμένου να τα καταφέρουν χωρίς αυτό να είναι αντίθετο προς τον ρυθμό τους. Ούτως ή άλλως, αυτό που θέλουμε εμείς οι ενήλικες να τους μάθουμε είναι ότι για να καταφέρουν να επιτύχουν κάτι χρειάζονται όχι τα παιχνίδια ή τα γλυκά ή οποιαδήποτε υλική ανταμοιβή, αλλά την ευχαρίστηση που έχει η ίδια τους η προσπάθεια και την ευχαρίστηση που έχει η στήριξή τους από τα σημαντικά για εκείνα πρόσωπα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και την προσοχή σας. Είμαι η Μέρη Μαθιουδάκη, παιδοψυχολόγος στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Συντέρνου στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάρκο, δεν μου είπες, σε κάλυψα? Απόλυτα.